Καλημέρα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα σας, κυρία Σαμολαδά. Καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Πώς εξελίχθηκαν οι χθεσινές εφημερίες στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας όσον αφορά στις νέες εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό και πώς διαμορφώνεται η πληρότητα σε απλούς θαλάμους και μεθ COVID? Κοιτάξτε, πραγματικά τρομάζεις όταν συζητάς με συναδέλφους για τις εφημερίες των νοσοκομείων, ειδικά των μεγάλων νοσοκομείων. Μίλαγα λίγο πριν με το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με συναδέλφους οι οποίοι μου είπαν ότι μέχρι τώρα έχουν μπει ήδη 35 εισαγωγές. Υπάρχουν πάρα πολλά υποκριτά κρούσματα που εξετάζονται ακόμη, τα οποία έχουν εισαχθεί. Η ΜΕΘ 25 κλινών είναι γεμάτη και υπάρχουν και 7 ασθενείς σε μια προσωρινή μονάδα αυξημένης φροντίδας, σε λίστα αναμονής, και φυσικά δεν υπάρχει χώρος που να πάνε. Μίλαγα πριν από λίγο πάλι με το νοσοκομείο Χαλκιδικής και εκεί μου είπαν ότι η ΜΕΘ είναι γεμάτη 5 κλινών. Υπάρχουν 3 ασθενείς διασωληνωμένοι μέρες εκτός ΜΕΘ. Μίλησα με το ΑΧΕΠΑ, μου είπαν 2 ασθενείς είναι σε κοινούς θαλάμους, χωρίς καμία ιδιαίτερη φροντίδα, και ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει έτσι συνεχής φροντίδα σε αυτούς τους ασθενείς, και ιατρική και νοσηλευτική. Και βέβαια στο Παπανικολάου, όπου εδώ ακόμη συνεχίζεται η ανακατανομή των ΜΕΘ με την ΜΕΘ της δωρεάς 18 κλινών να μετατρέπεται σε ΜΕΘ κορονοϊού και συνολικά θα πάνε 36, αλλά είναι τόσες οι ανάγκες όμως που δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρξει καινή κλίνη. Θα υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι θα έχουν ανάγκη και θα είναι εκτός ΜΕΘ. Διαβάζω, Πρόεδρε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Διαβάζω τώρα στο ρεπορτάζ, τώρα το πρωινό, δεν ξέρω αν έχω και προλάβει να δημοσιευθεί, ότι στο Ιπποκράτειο που ξεκίνησε την εφημερία, ξεκίνησε με πληρότητα στη ΜΕΘ και με 4 διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Θα σας πω, τώρα μίλαγα και με το Ιπποκράτειο ακριβώς αυτό, ότι ξεκινάνε την εφημερία τους με 15 ΜΕΘ γεμάτες και υπάρχουν και 4 ασθενείς στα χειρουργεία. Προσέξτε, τα χειρουργεία δεν είναι όπως το περασμένο χειμώνα, το Μάρτιο-Απρίλιο, που τις είχαμε μετατρέψει έστω σε προσωρινές ΜΕΘ, είχαμε το προσωπικό συνεχή παρακολούθηση. Εκεί δεν υπάρχει προσωπικό. Πάνε μια στιγμή, βλέπουν τους ασθενείς και φεύγουν, και είναι σε λίστα αναμονής να βρεθεί κρεβάτι να πάνε σε κανονική ΜΕΘ. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Συνολικά, πόσοι διασωληνωμένοι με κορονοϊό βρίσκονται εκτός ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη? Χθες το βράδυ κοίταγα τα στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου και δεν υπάρχει κανένα κρεβάτι κενό ΜΕΘ από σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Στερεά Ελλάδα και στην Αττική. Προσέξτε, και στην Αττική είναι μόνο 17 πια τα κενά κρεβάτια. Δηλαδή, ακόμα και αν θέλεις να κάνεις μια διακομιδή από Αλεξανδρούπολη αλλού, δεν μπορείς πια. Είναι δηλαδή, δεν υπάρχει κενό κρεβάτι. Δεκάδες ασθενείς είναι διασωληνωμένοι εκτός και μάλιστα γίνεται επιλογή πια με ηλικιακά κριτήρια για την διασωλήνωση και την εισαγωγή στη ΜΕΘ. Η θνητότητα εκτός ΜΕΘ έχει υπερβεί πια το 70%. Ο μέσος όρος των θανόντων εκτός ΜΕΘ είναι 80 ετών, ενώ εντός των ΜΕΘ είναι 64 ετών. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει επιλογή με ηλικιακά κριτήρια. Και είναι κρίμα από το Θεό για τον ηλικιωμένο άνθρωπο να μην έχει τη δυνατότητα να εισαχθεί σε ΜΕΘ. Χθες λειτουργούσαν το βράδυ 536 κλίνες ΜΕΘ για κορονοϊό και ήταν, τον Μάρτιο και Απρίλιο λειτουργούσαν 973. 106 είναι στη Θεσσαλονίκη από 193 που λειτουργούσαν το Μάρτιο και Απρίλιο. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν περισσότερες, ούτε αυτοσχέδιες που δεν είναι ΜΕΘ. Είναι καλύτερη όμως από θαλάμους, γιατί δεν υπάρχει πια το προσωπικό. Δεν έχουν αναπληρωθεί οι 7.000 συνάδελφοί μας, που οι περισσότεροι είναι στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι σε αναστολή καθηκόντων, σε αναστολή εργασίας. Όχι όμως μόνο αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, Πρόεδρε, από τις επικοινωνίες που έχω και εγώ όλο αυτό το διάστημα, αλλά προσπαθούν να κρατήσουν κάποιες ΜΕΘ καθαρές για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν και όλα τα υπόλοιπα περιστατικά. Γίνονται ατυχήματα, γίνονται. Δεν είναι, η ζωή συνεχίζεται στο υπόλοιπο κομμάτι. Φαντάζομαι, νομίζω, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά να πω όμως ότι και εδώ οι 400 κλίνες που διατίθενται σε όλη την Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεμάτες. Και έχουμε και γενικά περιστατικά διασωληνωμένα εκτός ΜΕΘ. Ναι. Σε όλη τη χώρα.
Από ό,τι καταλαβαίνω, μπαίνουν σε χειρουργία για να μην είναι στους διαδρόμους διασωληνωμένοι. Ακριβώς. Και ταυτόχρονα, να ξέρετε ότι αναβάλλονται σοβαρά χειρουργία και στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες γενικής ΜΕΘ. Ναι, αυτά τα non-COVID περιστατικά, ότι δεν εξυπηρετούνται πια. Ναι, και τι γίνεται με τα προγραμματισμένα χειρουργία. Ναι, ακριβώς, γιατί ένα σοβαρό χειρουργείο, ενός ογκολογικού περιστατικού, ενός νευροχειρουργικού περιστατικού, χρειάζεται ΜΕΘ μετά για να σταθεροποιηθεί. Και δεν γίνονται τα χειρουργία, με αποτέλεσμα να έχουμε και εκεί, δηλαδή, ανθρώπους οι οποίοι χάνονται εξαιτίας της προσαρμογής του συστήματος για περιστατικά κορονοϊού. Ξέρετε, με σοκάρει, όπως όλους μας, η διαδικασία της επιλογής των ασθενών που θα διασωληνωθούν ή που θα μπουν στη ΜΕΘ. Με ποια προτεραιοποίηση γίνεται αυτό? Αναρωτιέμαι όμως, Πρόεδρε, χωρίς να ακουστεί αυτό πολύ σκληρό ή απάνθρωπο, μήπως αυτοί που είναι μεγαλύτερης ηλικίας είναι ανεμβολιαστοί και μήπως θα ήταν αυτοί που θα έπρεπε ήδη να είχαν εμβολιαστεί? Είναι μια πολύ καλή ερώτηση, κυρία Σαμολάδα, να πω το εξής εδώ. Αν είδατε τα στοιχεία χθες, 85 ασθενείς πλήρως εμβολιασμένοι είναι στη ΣΜΕΘ. Ξέρετε γιατί? Όχι γιατί δεν καλύπτουν τα εμβόλια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί πριν 5-6 μήνες και το εμβόλιο δεν καλύπτει. Πρέπει να το πούμε στον κόσμο πια, δηλαδή, ότι θα πρέπει και να δώσουμε έμφαση στην τρίτη δόση. Αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι και οι διασωληνωμένοι αυξάνουν οι εμβολιασμένοι. Διασπορά του ιού, παράδειγμα, στην καρδιολογική κλινική χθες το ΑΧΕΠΑ βρέθηκαν 6 ασθενείς οι οποίοι, ενώ μπήκαν μέσα σαν γενικά περιστατικά καρδιολογικά, μετά βρέθηκαν με κορονοϊό. Γίνεται ένα rapid test, ήταν αρνητικό, αλλά τελικά ήταν θετική. Και έχουμε και 400 συναδέλφους πλήρως εμβολιασμένοι οι οποίοι νοσούν ελαφρά από κορονοϊό, μεταδίδουν τον ιό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέχουμε πια και να δώσουμε έμφαση στην τρίτη δόση και να γίνεται και η χνηλάτιση μεταξύ των εμβολιασμένων πολιτών αλλά και εργαζόμενων στο σύστημα, θα έλεγα. Ναι. Τώρα γίνονται διακομιδές ασθενών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ή έχουν σταματήσει διότι έχουν γεμίσει όλα τα νοσοκομεία? Κοιτάξτε, όταν αδειάζει μια κλίνη ΜΕΘ, πια γίνεται επιλογή ασθενούς. Όταν έχεις ένα 35χρονο, θα τον διακομίσεις και σε απόσταση μακρινή. Αλλά εδώ πρέπει να έχετε υπόψη σας το εξής. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι λόγω της κατάστασης της σοβαρότητας δεν μπορούν να διεκομιστούν. Αν δεν βρεθεί μια ΜΕΘ σε κοντινή απόσταση, δεν μπορεί κάποιος να πάει 300 χιλιόμετρα μακριά. Θυμηθείτε ότι το επιχειρήσαμε αυτό από τη Δράμα, νομίζω, με αεροπλάνα για να έρθουν Αθήνα και οι τρεις ασθενείς κατέληξαν και δεν ξαναδοκιμάστηκε. Ναι. Το περασμένο χειμώνα, αν θυμάμαι καλά, από τη Δράμα ήταν αυτή η ασθενή. Μπορεί σύντομα να δούμε και άλλα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε μονοθεματικά? Ναι, και αυτό θα είναι μεγάλη ζημιά, ξέρετε, γιατί τώρα τι γίνεται? Έχουμε και διασωληνωμένα περιστατικά εκτός ΜΕΘ και αναπτύσσονται και ράντζα. Γενικά περιστατικά αναπτύσσονται και ράντζα στα νοσοκομεία. Γιατί δεσμεύουμε συνεχώς χώρος και νοσοκομεία για περιστατικά κορονοϊού, δεν υπάρχουν πια τα περιοριστικά μέτρα. Έχουμε τροχαία εγκεφαλικά, δηλαδή ο κόσμος πια κινείται έξω. Έχουμε μεγάλες ανάγκες σε γενικά περιστατικά. Η νοσηρότητα έχει αυξηθεί γιατί 1,5-2 χρόνια ο κόσμος φοβόταν να πάει στα νοσοκομεία. Τώρα με τον εμβολιασμό είναι πιο, δηλαδή έτσι έχουν λιγότερο φόβο και το αποτέλεσμα είναι να μην έχουμε πια χώρους, κλινικές, κλίνες να νοσηλεύσουμε τα γενικά περιστατικά. Και βέβαια δεν γίνονται και χειρουργία. Ναι. Υπάρχουν σε λίστες αναμονής άνθρωποι 3 χρόνια και περιμένουν. Λένε ότι θα πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Για να πας στον ιδιωτικό τομέα πληρώνεις και συμμετοχή, έτσι. Και ένας που είναι ανασφάλιστος πληρώνει το σύνολο. Θα πρέπει να πληρώσει το σύνολο των χρημάτων. Και τελικά μένει έτσι και πεθαίνει από άλλες παθήσεις. Και ένα πράγμα που πρέπει να αναδείξουν. Και όχι μόνο. Λένε, κυρία Σαμολαδά, ένα πολύ σημαντικό. Λένε ότι πάνε οι άνθρωποι τη τελευταία στιγμή στα νοσοκομεία και είναι πολύ βαριά, γι' αυτό και καταλήγουν. Αυτό είναι λάθος. Είναι ένα ψέμα. Γιατί όταν ένας έχει ελαφρά συμπτώματα από κορονοϊό, πάει σε ένα νοσοκομείο, σε μια υγειονομική μονάδα. Τον βλέπουν οι γιατροί, δεν χρήζει εισαγωγής. Δεν υπάρχει μετά ένας γιατρός πρωτοβάθμιας φροντίδας περίθαψης να τον παρακολουθήσει σπίτι. Δεν έχουν όλοι συγγενικό περιβάλλον να τους παρακολουθούν. Και όταν επιβαρύνεται πια πολύ η υγεία τους, ξαναγυρνάνε στα νοσοκομεία. Αλλά η κατάστασή τους μετά
Είναι μία αναστρέψιμη. Και εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας, αντί να τους στείλουμε στα σπίτια να παρακολουθούν τους ασθενείς, να τους φέρουμε στα νοσοκομεία. Και αφήνουμε τις ιδιωτικές κλινικές ανέγκυχτες. Τους έχουμε μόνο για περιστατικά αποκατάστασης, αφού πρώτα στρωθούν στα νοσοκομεία και η ΜΕΘ δεν διατίθεται για κορονοϊό από τον ιδιωτικό τομέα. Ναι, δηλαδή θεωρείτε πως η σχεδιαζόμενη επίταξη των γιατρών του ιδιωτικό τομέα θα δώσει ανάσα στο σύστημα? Και σε τι βαθμό ακριβώς έχει επιτευχθεί η συνεργασία αυτή? Γιατί αν θέλουμε να επιτάξουμε κάτι που να μετρήσει, είναι οι ιδιωτικές κλινικές και με τις υπηρεσίες που παρέχουν και με τους γιατρούς. Και όχι τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας που το επιχειρήσαμε πέρυσι. Πήραμε 150 γιατρούς από την πρωτοβάθμια, τους φέραμε στα νοσοκομεία χωρίς νοσοκομιακή εμπειρία. Μέχρι να εγκληματιστούν, είχε τελειώσει η πανδημία και δεν είχαν και οι άνθρωποι να πάνε σε έναν γιατρό πρωτοβάθμιας για να παρακολουθήσουν την κατάστασή τους και κατέληγαν στα νοσοκομεία. Τώρα, με βάση τη σημερινή εικόνα, κύριε Γιαννάκο, εκτιμάτε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα ξαναζήσει στιγμές του περασμένου Νοεμβρίου? Μπορεί επίσης να δούμε και στη Θεσσαλονίκη να εκτυλίσσονται σκηνές Μπέργαμο έξω από τα νοσοκομεία ή εικόνες Ρουμανίας, όπου σε μια πόλη τα νοσοκομεία γέμισαν και οι γιατροί έφτασαν στο σημείο, μην έχοντας άλλες κλίνες, να αφήνουν τους ασθενείς μέσα στα αυτοκίνητά τους στο πάρκινγκ προκειμένου να μπορούν να τους παρέχουν οξυγόνο? Βέβαια, είδα εγώ το Σάββατο που πέρασε, που είχε εφημερία, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, της Βορείου Ελλάδος, θα έλεγα, η Ναυαρχίδα. Αυτή το Παπαγεωργίου, ότι έχουν στηθεί οι σκηνές και μάλιστα μία από τις 4 ή 5 σκηνές έχει την στήλη του οξυγόνου, γιατί εκεί πέρα μέσα έχει ασθενείς που τους χορηγούν οξυγόνο. Κοιτάξτε, κυρία Σαμολάδα, για πρώτη φορά κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τον ιό στην κοινότητα με 6,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς και έχουμε ιτηθεί. Φαίνεται καθαρά αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή συνεχώς τα περιστατικά αυξάνονται στα νοσοκομεία και επειδή έρχεται και χειμώνας και τώρα έχουμε και ένα κίνημα αρνητών της μάσκας, έτσι, αγανακτισμένων της μάσκας, που αυτό θα το πληρώσουμε και από κορονοϊό και από γρήπη. Φανταστείτε λοιπόν το χειμώνα, εάν πάμε με αυτούς τους ρυθμούς, πού θα καταλήξουμε? Απευχόμαστε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, αλλά για να συμβεί αυτό όμως θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην τρίτη δόση του εμβολίου, να γίνεται σωστότερη ειχνηλάτηση και στους εμβολιασμένους. Δεν πρέπει να δίνουμε το μήνυμα ότι οι εμβολιασμένοι νοσούν ελαφριά οι ίδιοι, μεταδίδουν όμως τον ιό, και θα πρέπει να τηρούνται και τα μέτρα προστασίας. Διαφορετικά τα νοσοκομεία έχουν λιγότερες αντοχές από ό,τι τον περασμένο χειμώνα, λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με τις αναστολές που δεν αναπληρώθηκαν, και θα έχουμε τραγικές καταστάσεις. Ήδη τις ζούμε. Όταν έχεις διασωληνωμένους ασθενείς και επιλογή ασθενών για ΜΕΘ, αυτό δεν είναι δεν θυμίζει πολιτισμένο κράτος, να το πω έτσι. Για να δοθεί ανάσα στο σύστημα, θεωρείτε πως θα ήταν μια λύση η επιστροφή των υγειονομικών που είναι σε αναστολή εργασίας με 2 rapid test την εβδομάδα? Κυρία Σαμολαδά, εγώ ήμουν ασαφής. Κοιτάξτε, είχα πει από το καλοκαίρι και το έχουμε πει και στη δική σας εκπομπή ότι τα επιχειρησιακά σχέδια του Υπουργείου είναι στον αέρα. Έλεγε ότι θα αναπληρωθούν με τρίμηνες συμβάσεις. Ποιος θα έρθει στο σύστημα με τρίμηνη σύμβαση όταν όλοι οι συμβασιούχοι είναι επί ξύλο κρεμάμενοι? Ανανεώνονται συμβάσεις, απολύονται. Δεν έχουν εμπιστοσύνη στο κράτος πια για να έρθουν με τρίμηνη σύμβαση ότι μπορεί να έχουν μια προοπτική στο σύστημα. Ταυτόχρονα, ο κ. Γεωργιάδης θες τι είπε? Ότι λέει δεν κάναμε την υποχρεωτικότητα στους αστυνομικούς, γιατί θα αφήσουμε, λέει, χωρίς φύλαξη, χωρίς αστυνομία, θα χάσουμε 20.000 αστυνομικούς. Όμως δεν έκαναν το ίδιο και στους υγειονομικούς. Προτίμησαν και αφήσαν το σύστημα σε μια τέτοια περίοδο χωρίς 7.000 υγειονομικούς πρώτης γραμμής. Και ούτε η ΜΕΘ είναι πολυτέλεια, που μας είπε ο κ. Κέρτσος. Η ΜΕΘ είναι υποχρέωση του κράτους να τις παρέχει στους πολίτες. Δεν μπορεί να πεθαίνει ο κόσμος διασωληνωμένος εκτός όταν πληρώνει μια ζωή φόρους και όταν χρειάζεται μια φορά το σύστημα του γυρίζει την πλάτη. Άρα λοιπόν λέτε να γυρίσουν πίσω. Όταν έχεις πόλεμο, επιστρατεύεις όλες τις δυνάμεις. Και σαφώς με 2 rapid test, με 5 αν θέλουν να κάνουν τη βδομάδα, για να είναι πιο σίγουροι, να γυρίσουν πίσω οι συνάδελφοι. Πεθαίνουν ασθενείς. Είναι κρίμα από το Θεό. Ποιες είναι τώρα οι εκτιμήσεις σας για τις επόμενες μέρες όσον αφορά στις ανάγκες για νοσηλείες σε απλές κλίνες και ΜΕΘ? Πού πιστεύετε ότι θα φτάσουμε σε διασωληνωμένους και θανάτους, και πότε βλέπετε την κορύφωση του κύματος που διανύουμε, κύριε Γιαννάκο? Κυρία Σαμολαδά, ακούστε με. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πληρότητα στις ΜΕΘ και για γενικά και για περιστατικά κορονοϊού. Νέες ΜΕΘ
έστω αυτοσχέδιες, δεν μπορούν να αναπτυχθούν, δεν υπάρχουν ενδεικτικόλογοι. Για παράδειγμα, στην Έντεσα κλείσαμε τη ΜΕΘ 3 κλινών για να γλιτώσουμε τη ΜΕΘ των Γιαννητσών 8 κλινών. Για να ανοίξουμε τις 9 κλίνες ΜΕΘ του Παπα-Νικολάου, της Δωρεάς, της κυρίας Αγγελοπούλου, μετακίνησαν εντατικολόγους από την Αθήνα. Και σε 15 μέρες που το κύμα θα αυξηθεί στην Αθήνα, θα ξαναγυρίσουν στην Αθήνα. Τι θα γίνουν εκεί στον Παπα-Νικολάου? Αυτά είναι μπαλώματα, δεν είναι λύσεις. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι έχουμε έναν οχύρωτο ανοργάνωτο σύστημα υγείας που θα το πληρώσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα έχουμε δεκάδες, εκατοντάδες ασθενείς διασωληνωμένους εκτός και ενδεχομένως να μην έχουμε χώρους να νοσηλεύσουμε, γιατί έχουμε και γενικά περιστατικά πάρα πολλά. Και άρα, τι θα γίνει? Ένα νέο, θα είναι μονόδρομος. Ένα νέο lockdown μετά, δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή. Αυτό ήταν η τελευταία ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Εκτιμάτε πως ήταν λάθος η χαλάρωση των μέτρων τον Οκτώβρη και επίσης αν πιστεύετε πως η επιστροφή σε κάποιο είδους τοπικά lockdown θα είναι τελικά μονόδρομος και μάλιστα άμεσα? Κυρία Σαμολάτα, θυμηθείτε τι έχουμε πει εμείς από το καλοκαίρι. Δώσαμε την εντύπωση στον κόσμο εμβολιασμένων και μη ότι τελειώσαμε, ξεπερδέψαμε την πανδημία. Επειδή έχουμε ένα υψηλό ποσοστό εμβολιασμών και έχουμε πετύχει η υγειονομική ανοσία. Έχουμε πετύχει το τείχος της ανοσίας. Έγινε χαμός το καλοκαίρι και τώρα αυτό δεν θυμίζει πανδημία, αυτό που συμβαίνει παντού. Ναι. Άρα λοιπόν τι, μάσκες δεν φοράει κανείς. Γιατί να μην υπάρχει μάσκα σε εξωτερικό χώρο? Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή, όταν είναι 10 μαζεμένοι ένας δίπλα στον άλλον, όταν στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι σαν σαρδέλες ο κόσμος, είναι δυνατόν αυτό να θυμίζει πανδημία? Ποιος έδωσε το σύνθημα της χαλάρωσης? Δεν το έδωσε η ίδια η κυβέρνηση από το καλοκαίρι? Ότι σχεδόν ξεμπερδέψαμε λόγω εμβολίων από τον κορονοϊό. Εντάξει, είναι όμως μια δυναμική κατάσταση. Έτσι είμαστε όλοι, δεν θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, είμαστε όλοι μπροστά σε κάτι άγνωστο από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Γιαννάκο. Και επίσης είναι και ο καθένας πώς εκτιμά την κατάσταση. Δηλαδή, ακούστε, εγώ ας πούμε φοράω μάσκα από όλο το διάστημα όπου υπάρχει κόσμος, ακόμα και στο πεζοδρόμιο που περπατάω και το καλοκαίρι. Ακόμα και το καλοκαίρι. Αυτό? Όταν έβλεπα κόσμο φορούσα τη μάσκα μου. Τώρα δεν πόσοι το συζητάω. Αλλά δεν περίμενα να μου το πούνε. Ούτε αισθανόμουν άσχημα. Δίπλα σας πόσοι το κάνουν αυτό? Ελάχιστοι. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο περιστατικό για να καταλάβει ο κόσμος λίγο πώς συμπεριφέρεται. Είμαι στο φαρμακείο για να πάρω άλλου είδους σκευάσματα και όχι τέλος πάντων νόσεις από τον κορονοϊό, για να κάνω rapid test. Δεν υπάρχει σήμανση που να λέει ότι και γίνονται rapid test. Έρχεται μια κυρία στην πόρτα, μπαίνει το κεφάλι της μέσα, χωρίς μάσκα, και ρωτάει αν το φαρμακείο πραγματοποιεί rapid test. Εγώ αν εκείνη την ώρα ρωτούσα γιατί δεν φοράτε μάσκα, ξέρετε τι επίθεση θα είχα να δεχθώ? Όμως ήρθε στο φαρμακείο με την ανάγκη να κάνει rapid test, που σημαίνει ότι είναι ανεμβολίαστη, που σημαίνει ότι μπορεί να έχει συμπτώματα, και δεν φορούσε μάσκα και το κεφάλι της στα σταγονίδια της ήταν μέσα στο φαρμακείο. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, η κατάσταση? Σας είπα ότι το κίνημα των αγανακτισμένων της μάσκας το επόμενο χρονικό διάστημα θα το πληρώσουμε και με τη γρήπη και με τον κορονοϊό. Και από τη γρήπη και από τον κορονοϊό. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο για την τρίτη δόση που έλεγα. Έβλεπα τα στοιχεία χτες. Περίπου τον Μάιο είχαν εμβολιαστεί 1,5 εκατομμύριο κόσμος, είχε ολοκληρώσει τους εμβολιασμούς. Και την τρίτη δόση την έκαναν 500.000 πολίτες. Άρα λοιπόν έχουμε 1 εκατομμύριο ακόμη ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαμηλό δείκτη προστασίας, ναι, από τα εμβόλια που έχουν περάσει το εξάμηνο. Ναι. Κατανοητό. Κύριε Γιαννάκο, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα. Yes.